Η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των Καναδών είναι κατά της χρήσης του ψηφιακού νομίσματος της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας. Είναι κάτι που έχει δημοσιευθεί και σε σχετική έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας στις 29 Νοεμβρίου. Μετά από σχετική έρευνα που έγινε, το 85% απάντησε ότι δεν θα χρησιμοποιούσε το ψηφιακό δολάριο Καναδά, με μόνο το 12% να δηλώνει έτοιμο να το κάνει. Ένα 3% απάντησε ότι δεν γνωρίζει. Στην ερώτηση «Υπάρχουν περιστάσεις που πιστεύετε ότι θα προτιμούσατε να χρησιμοποιήσετε ένα ψηφιακό δολάριο Καναδά αντί για τους τρέχοντες τρόπους πληρωμής σας», το 92% απάντησε αρνητικά. Επιπρόσθετα, το 79% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι πρέπει να τεθούν σε ισχύ κανονισμοί που να απαιτούν από τους εμπόρους να δέχονται μετρητά ως τρόπο πληρωμής. Σημειώνεται ότι το 82% είπε ότι η τράπεζα δεν θα έπρεπε καν να ερευνά το θέμα του ψηφιακού νομίσματος. Το ψηφιακό δολάριο είναι ένα εικονικό νόμισμα που εκδίδεται από τις κεντρικές τράπεζες. Δεν είναι πλέον λίγοι αυτοί που αναφέρουν τον προβληματισμό τους για το απόρριτο και την ασφάλεια σχετικά με την ικανότητα των κυβερνήσεων να παρακολουθούν κάθε συναλλαγή που διενεργείται με ψηφιακό νόμισμα.